Φαντάζεσαι και να κάνω έτσι και να μεταμορφωθώ. Σε τι? Σε γουρούνι. Καλημέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Πολύ ροκ ξεκινήσαμε. Ροκ. Σας άρεσε η επιλογή μου? Πάρα πολύ ωραία. Αρέσει πιο Σιλιάνα αντιμένη σήμερα. Όντως. Και η Φλωρίντα και η Ιταλιάνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε έρθει από την Σικελία. Ναι, mm-hmm. Δεν έχω πάει ποτέ. Α, είναι πολύ ωραία. Δεν έχω πάει, γενικότερα δεν την έχω εξερευνήσει στην Ιταλία. Αλλά σας ενδιαφέρει. Τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατόβραδο αυτή την ωραία ηλιόλουστη χθεσινή ημέρα που όπου πήγα είδα κόσμο. Σε πλατείες, σε πάρκα, στους δρόμους, στα μαγαζιά, τι γινότανε. Πόσο μας έχει λείψει ο καλός καιρός. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα. Αμπάζω την παραλιακή με μια φίλη σου. Και είναι αυτή η ωραία φίλη. Όχι παραλιακή, κάτω. Ναι, εννοώ παραλία. Όπα, μισό λεπτό, έχουμε ενδιαφέρον λοιπόν, τώρα. Εδώ, λέγεται περίμενε. Λασίθι. Ναι. Θέλω να σας πω. Γιατί φίλη ναι. Θέλει ο Παύλος δεν να ξέρω αν το έχει κριτικός. Αχα. Εσύ τι ντύθηκες. Ενημέρωση. δεν τα μάθατε. Γιατί τόσο τέτοια επισημότητα σήμερα. Μετακομίζω στην ενημέρωση. Σοβαρά μιλάς. Εγώ ποτέ θα το μάθω. Θα μου πάρει καμιά εικοσαριά χρόνια για να το χτίσω. Αν στην αρχή θα πηγαίνεις οικειοθελώς. Εννοείται. Και τζάμπα. Και εθελοντής. Και τζάμπα. Εθελοντής. Εντάξει. Χρόνια πολλά σε όλους. Ποιος γιορτάζει? Είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. Άρα. Άρα η Ορθούλα. Η Ορθοδοξούλα, η Ορθούλα. Ο Κόνων. Ο Αρχέλαος. Ο Κόνων, όχι ο Βαρβαρός. Ο Κόνων, ο Έλληνας. Ο Κόνων ήταν αυτός. Η Κυριακή, αυτή που λέγεται Κυριακή. Η Κυριακή, όχι, όχι, η Κυριακή είναι 7 Ιουλίου. Πού τα ξέρεις? Αφού είναι η γιαγιά μου Κυριακή, γι' αυτό το ξέρω. Πραγματικά, ρε Σινάντση, βγάλε ένα εορτολόγιο. Θες και έδρεις και κάτι. Ναι, κάτι έχω πάθει τελευταία. Ένα εγχειρίδιο μικρό τσέπης, να το έχουμε. Κάτι και με φωτογραφία σου, κάθε γιορτή και μια φωτογραφία σου. Ντυμένη Αγία Κυριακή. Αν θέλεις, Αγία Λουκία. Στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Ελένη. Εκεί πήγα προχθές. Δίνω φωτογραφία μου. Πού πήγες? Λοιπόν, Κωνσταντίνο, αν θέλεις, την Πέμπτη πάμε μαζί η μερίσια εκδρομή στη Σπάρτη για προσκύνημα. 7 το πρωί φεύγει το λεωφορείο. Άμα ψήνεσαι. Ποια μέρα? Την Πέμπτη. 7 το πρωί φεύγει το λεωφορείο. Τέλεια. Ορίστε. Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, από εκείνη αναχώρηση. Στην εκκλησία, Αγλυφάδα. Έχει και το πιο ωραίο πανηγύρι εκεί, να ξέρετε. Βεβαίως. Τα ωραίτερα χαλάκια έχω πάρει. Wow. Μπάνιο, παρακαλώ. Λοιπόν, και εφόσον τα αναλύσαμε όλα τα θέματά μας, γιατί τι να πεις, τι να πει κανείς, θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο σπιτάκι. Όχι, Γλυφάδα, για Παρασκευή αυτή τη φορά, διότι εκεί ζει η Δήμητρα Παπαδήμα με την κόρη της, η 21 ετών θαλασσινή, το παιδί που έχει αποκτήσει με τον Γιάννη Μποστατζόγλου. Ωραίο όνομα, ρωματικό. Ωραίο κορίτσι, μία κουκλάρα. Αυτό θα μου τέριαζε, νομίζω, το θαλασσινή όνομα. Θαλασσινή Σπυροπούλου. Θαλασσινή. Πότε γιορτάζει πολύ ωραίο, θαλασσινή, ξέρεις. Δεν ξέρεις πότε γιορτάζει. Επειδή είμαι θαλασσινό κορίτσι, το είπα. Θαλασσινή Σπυροπούλου, αγιογράφος. Θαλασσινή Σπυροπούλου. Μόνο σε κάτι καλλιτεχνικό θα σε είχα όμως. Όχι δικηγόρος. Ζωγράφος. Ζωγράφος. Πολύ ωραίο. Αλλά δεν είμαι εγώ. Θαλασσινή Σπυροπούλου ποιήτρια. Ωραίο και αυτό. Νεκρή θέμε σε λίγο, λοιπόν. Θέλετε να δούμε τι μας λένε, γιατί μιλάνε με πολύ ωραίο τρόπο για τη σχέση τους. Η Δήμητρα Παπαδήμα αποκαλύπτει την ηλικία της και τον τρόπο που διατηρείται έτσι κορμάρα, πολύ αδύνατη και φρέσκια. Και φυσικά η θαλασσινή με μπαμπά ηθοποιό, μαμά ηθοποιό και συγγραφέα. Τι θα γίνει? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο από ηθοποιός. Βέβαια, δεν το πήγε κατευθείαν εκεί. Εξηγεί τι γίνεται στη ζωή της και μιλούν και οι δύο με πάρα πολύ ωραία λόγια. Γεια σας! Τι μου κάνετε? Δύο ομορφιές. Είναι αυτές. Θαλασσινή μου. Καλά. Τι κάνετε? Τι ύψος είναι αυτό, κορίτσι μου? Είναι. Τι να κάνω. Πόσο? 1,83. Καλά. Το κορίτσι είναι... Εντάξει. Μοντέλο. Είναι. Τι γυμναστική και τι διατροφή κάνεις και βλέπω αυτή την φοβερή σιλουέτα. Λοιπόν, τι κάνω. Τρώω τα πάντα, τα υγιεινά, ψητά, όσπρια, φακές, μακαρόνια πάρα πολλά, τρελαίνομαι για τα ψάρια, σαλάτες, φρούτα. Γυμνάζομαι, τρώω υγιεινά, δεν καπνίζω, δεν κάπνισα ποτέ μου, δεν πίνω, δεν ξενυχτάω. Μαγειρεύεις, ασχολείσαι με την κουζίνα? Όλη μέρα. Σε μια κουζίνα, μου σπάσαν τα νύχια. Πλένω, κάνω, δείχνω, φτιάχνω, δείχνω, μαγειρεύω συνέχεια. Σαλάτες, ξεσαλάτες, 500 πλησίματα, μην τυχόν και μείνει κάτι.
Εσύ, Δήμητρα, όμως δεν ήσουν το κλασικό ζευγάρι. Παντρεμένοι δεν είμαι, και ούτε παντρευτήκαμε ποτέ. Γιατί με τον Γιάννη. Γιατί φοβόσουν το γάμο. Ήμασταν και οι δυο χωρισμένοι, οπότε δεν μπήκαμε στη διαδικασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι είναι δηλαδή ο γάμος, να υπογράψεις ένα χαρτί. Και αυτό κάνει, σε κάνει να αγαπάς τον άλλον και να τον σέβεσαι φόρου ζωής. Όχι, εμείς αποδείξαμε σε αυτά τα 25 χρόνια που μπορεί να μην παντρευτήκαμε ποτέ, αλλά πραγματικά σεβόμαστε και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτό το έχει αποδείξει η ζωή, δεν το λέω δηλαδή μόνο εγώ. Και οι πειρασμοί τριγύρω πάρα πολύ, έτσι. Σε ένα βότσαλο θα γράψω. Η Δήμητρα Παπαδήμα, αποδειγμένα σε αυτή τη ζωή, αγάπησε τον Γιάννη Κωνσταντζόγλου. Το μιλάμε για μεγάλη ερωτική εξομολόγηση τώρα. Δεν είναι ερωτική, είναι αγάπη. Αγάπη μου σου γράφω ένα ποίημα. Μιλούσατε με τον παπά και τη μαμά για όλα από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Ναι. Εντάξει, πιο πολύ με τη μαμά, ας πούμε, τα πιο για τα αγόρια, για τα αυτά, εντάξει, εννοείται. Όχι ότι και ο μπαμπάς δεν τα ξέρει, τα ξέρει, αλλά λίγο πιο αποστασιοποιημένα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μπαμπάς. Το σύντροφο τον έχεις γνωρίσει. Βέβαια. Όχι, και αυτή το θέλει. Ναι, θέλει, ας πούμε, όχι την έγκρισή μου, αλλά θέλει να ξέρει, να ξέρει η μαμά της με ποιον βγαίνει. Αν δεν σου άρεσε κάτι θα της το πεις. Πες μας τα άλλα συνήθεια. Εννοείται. Το πρώτο, νομίζω πριν σου πει οτιδήποτε θετικό θα έλεγε, ότι αυτό δεν μ' άρεσε όμως. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Είχαμε μια ομαλή σχέση με τη Θαλασσινούλα μέχρι τώρα και έχουμε. Ομαλή. Παρόλες τις υπερβολές μου, θεωρώ ότι η σχέση μας είναι ομαλή. Τι εννοείς υπερβολές? Υπερβολές στο θέμα... Εντάξει, επειδή μου ξέρεις τώρα. Κοίταξε, υπάρχει το λογικό και το παράλογο. Πιστεύω ότι ανήκω στο λογικό. Ότι το γεγονός ότι φωνάζεις, κάτι μου λέει. Ναι, μια μάνα για το παιδί της να νοιάζεται να είναι έτσι από πάνω, ας είναι και 21, τι είναι λέει τα 21, δεν κατάλαβα. Έχεις ανησυχήσει ποτέ πολύ, να μην την βρίσκεις στο τηλέφωνο. Ναι, να... ναι, τελευταία ήμουνα στην πρόβα και μου είχε πει μόλις θα φτάσω στη δουλειά θα σου κάνω ένα drink, μια κλίση. Τίποτα, παίρνω εγώ. Η κλίση σας προωθείται, λέω Χριστός και Απόστολος. Παίρνω την αδερφή μου. Τη λέω, άρχισε να παίρνει τηλέφωνο. Δεν απαντάει. Μίστε πολύ, εγώ πήρα το φίλο της τηλέφωνο. Εγώ είχα φτάσει στη δουλειά στο μεταξύ, είχα ξεκινήσει να δουλεύω και η μαμά έπαιρνε τηλέφωνο. Οπουδήποτε. Και η πρόβα, να σου πει. Και η πρόβα, βέβαια εκεί. Του είχα στο περιμένετε. Η συγγραφή πώς προέκυψε? Ανέκαθεν έγραφα. Από παιδί έγραφα. Κρατάει ημερολόγια από 13 χρονών, α πούμε. Ήθελα να παίξω ρόλους που δεν μου δίνανε. Στο βιβλίο είσαι σκηνοθέτης, είσαι πρωταγωνιστής, παίζεις όλους τους ρόλους, έτσι. Και είσαι σκηνογράφος, τα πάντα είσαι. Λοιπόν, το βιβλίο είναι ζωή για μένα. Βέβαια και φοβερό κλείσιμο, ομολογώ. Γράφω σενάρια, το βιβλίο το... αυτό πριν 22 χρόνια που ξαναβγήκε τώρα από τις εκδόσεις Εμπειρία Εκδοτική, το ήθελα κάτι να πω, αλλά κανείς δεν είχε καιρό να μ' ακούσει. Βλέπεις, κάτσε και το έγραψε λοιπόν. Τι είναι αυτό, ότι η ευτυχία βρίσκεται στα απλά πράγματα της ζωής. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μου ζητήθηκε κάποτε για την ΕΡΤ να γίνει σύριο, αλλά έγραψε 24 επεισόδια. Εγώ έριξα μία στην καρδάρα και τη διέλυσα και δεν έγινε η σειρά, εγώ φταίω. Λοιπόν, και είναι γραμμένα 24 επεισόδια. Δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, που είναι γραμμένα 24 επεισόδια. Σας το λέω. Δήμητρα, έχετε μοιράσει τις δουλειές στο σπίτι ως γυναίκες και οι δύο? Λες καλά. Ας, όλα εγώ τα κάνω. Όλα εγώ τα κάνω. Της λέω, κοίτα ρε παιδάκι μου, λίγο, δεν έχει πετσέτα. Βάλε μια πετσέτα, δεν έχει χαρτί υγείας. Βάλε ένα χαρτί υγείας, πλύνε λίγο τα πιάτα. Κάνε, θα τα κάνω όποτε θέλω εγώ. Εντάξει, δίκιο έχει, αλλά και εγώ δίκιο έχω. Από τη δουλειά δεν έχεις βγάλει χρήματα? Έβγαλα. Ήμουνα στην καλή εποχή εγώ, στην τηλεόραση. Έβγαλα λεφτά από την τηλεόραση. Ναι, και έτσι και η Θαλασσινούλα πήγε στα σχολεία που πήγε κτλ. Ευχαριστημένη. Έκανα καλή διαχείριση των χρημάτων. Ζητούσες κασέ ή στα έδιναν? Δηλαδή μετά τους δύο ξένους σου έδιναν πολλά περισσότερα χρήματα? Από το ΕΚΜΕΚ παγωτό. Εγώ άρχισα να παίρνω καλά λεφτά. Κοίτα εγώ, αν θες να ξέρεις. Είμαι στην Δεσποινίδα Τζούλια, στο θέατρο Καρτέλ. Εκεί κάτω στο Βοτανικό, ένα υπέροχος χώρος, πολύ underground, μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί, την Ελεονόρα την Αντωνιάδη και μετάφραση, μια πολύ ωραία μετάφραση του Χρήστου του Νικολόπουλου. Εγώ είμαι στο τελευταίο έτος, ελπίζουμε όλοι, στη Μπάντιο,
στο τμήμα της δημοσιογραφίας. Δουλεύω και ξεκίνησα και μαθήματα τώρα για να δώσω το Σεπτέμβρη, ελπίζω, στο Εθνικό. Εγώ δεν θα βγω να πω ότι είμαι η κόρη του Γιάννη και της Δημητρίας, εγώ θα βγω και θα πω ότι είμαι η Θαλασσινή. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ούτως ή άλλως κάποιος θα γυρίσει κάποια στιγμή να πει ότι είναι η κόρη του Γιάννη και της Δημητρίας. Αλλά εντάξει, νομίζω στο χέρι του καθενός είναι να δείξει ότι είσαι κάτι ξεχωριστό. Φιλιά στην εκπομπή, να πηγαίνετε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Την καλή μας ενέργεια σας δίνουμε. Κοίτα εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Σου και την ευχαριστώ και πάρα πολύ για το βιβλίο και την αφιέρωση. Δεν το έχω ξεφυλίσει, η αλήθεια είναι. Ήταν αλλά μια συλλογή ποιημάτων ερωτικών, αυτό που σου έστειλε, αυτό που τις ενέπνευσες να σου στείλει. Έχει γράψει 14 βιβλία, παιδιά, και κάποιες συλλογές ποιημάτων, τηλεοπτικές σειρές δηλαδή. Πολλά ταλέντα και η οικογένεια αναπτύσσεται, εξελίσσεται καλλιτεχνικώς. Καταρχάς, η οικογένεια αναπτύσσεται με μια πάρα πολύ ωραία κόρη. Αν ακούσετε. Τι έχει μάθει σήμερα. Πάμε, είσαι λίγο φλερτή σήμερα. Κάνει γκρικ καμάκι σήμερα. Μία με τη φίλη τη Κωνσταντίνα. Ναι, μία με το. Ίσως η ροζ γραβάτα με έμπνεε για κάποιο λόγο. Αυτό που εντυπωσιάστηκα στο τέλος είναι ότι επειδή κάποια στιγμή μιλούσαμε και άκουγα τη φωνή της Θαλασσινής, είναι η ίδια φωνή της Παπαδήμα. Δηλαδή ακριβώς ίδια. Αν για κάποιο λόγο βραχνιάσει και πρέπει να κάνει ένα σπικά, σας πάει η κόρη, είναι η ίδια ακριβώς. Πάντως η Θαλασσινή μοιάζει στη Τζίτζι Χαντίντ. Στη Τζίτζι Χαντίντ. Πάρα πολύ. Την έβλεπα το πρόσωπο. Δεν το είχα σκεφτεί. Και να ξέρετε, καλημέρα, Πουλοπουλάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξέρετε ότι και ο Μποστατζόγλου έχει ποιητικό ταλέντο. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία ποίηματα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Επειδή το λέω, ρε παιδί μου, το φυσικό του δεν σε παραπέμπει ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ποιητής. Γράφει πάρα πολύ ωραία ποίηματα. Έχω διαβάσει. DNA, έτσι. Και ο πατέρας. Ναι, καλά, εννοείται. Πολύ ευαίσθητο. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του Παύλου, ο οποίος πλέον θα κάνει δημοψήφισμα, γιατί πάντοτε αγαπούσαμε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Βεβαίως. Κάπως έτσι λοιπόν θα κινηθούμε πρώτο, αυτή τη σεζόν. Για το πρώτο όμως δεν θα σας κάνω δημοψήφισμα, γιατί είναι το αγαπημένο μου. Δεν είμαι πατέρας, αλλά βλέποντας αυτό το βίντεο και συγκινήθηκα και, ρε παιδί μου, καμιά φορά η μάνα λειτουργεί και λίγο η φύση και το δέσιμο με το παιδί είναι σχεδόν δεδομένο. Ενώ με το πατέρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μωρό έχεις. Εγώ. Όχι, στο θέμα.